κατά τη συνάντηση με τον πρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νικόλαο Παπαϊωάννου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ελληνική αστυνομία έχουν στενή συνεργασία με όλα τα ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πράξαμε το αυτονόητο, δίνοντας τέλος σε μια κατάσταση 34 χρόνων που δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Είναι απόλυτη προτεραιότητα για το 2022 η ασφάλεια των φοιτητών και των καθηγητών, ώστε τα πανεπιστήμια να είναι λειτουργικοί χώροι μόρφωσης και ελευθερίας. Στο σύνολό της, η ελληνική αστυνομία είναι στη διάθεση της πανεπιστημιακής κοινότητας συνεχώς, συμβάλλοντας στην υλοποίηση των σχεδίων ασφαλείας των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Και αυτά τα σχέδια περιλαμβάνουν τις ομάδες προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο. Επισήμανε μεταξύ άλλων ο Υπουργός και ανακοίνωσε ότι στις 17 Ιανουαρίου ξεκινά η τετράμινη εκπαίδευση των 400 ατόμων που έχουν προσληφθεί από την ελληνική αστυνομία για να στελεχώσουν τις ομάδες προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.